Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Ανδρέου, θα ήθελα σας παρακαλώ έτσι την θέση της αστυνομίας σε ό,τι αφορά τα χθεσινά, όπως τα βλέπουμε, επεισόδια. Στο δόφραγμα της Δερίνιας ακούστηκαν πολλά, καταδικάστηκαν βεβαίως οι όποιες αυτές κινήσεις. Ωστόσο, λέχθηκε και για την αστυνομία, ότι δεν το ξέρατε, δεν γνωρίζατε. Θέλω σας παρακαλώ να το διευκρινίσουμε. Ναι, σίγουρα η αστυνομία είχε λάβει γνώση όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό 20 λεπτά πριν πραγματοποιηθεί αυτή η συγκέντρωση. Είχαμε γίνει ανάκληση προσωπικού, είχαν ήδη συγκεντρωθεί κάποια μέλη μας στο συγκεκριμένο σημείο. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι πρόκειται για 250 πρόσωπα, τα οποία είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους, κρατούσαν ρόπαλα. Είχαν μαζευτεί σε διάφορα σημεία στον κεντρικό δρόμο της οδού Αμοχώστου, πορεύτηκαν, όπως είναι γνωστό, στο δόφραγμα Δερίνιας, είχαν φτάσει μέχρι τους τελευταίους ζωγούς ασφαλείας. Είχαν προκαλέσει τόσο για την είσοδο τους αλλά και για την αναχώρηση τους, οι οποίοι αναφέρουμε ότι η συγκέντρωση αυτή διέρχεσε περίπου 15 λεπτά μόνο. Είχαν πετάξει φωτοβολίδες και είχαν προκαλέσει διάφορες κακόβουλες ζημιές σε κυβερνητικά υποστατικά του που βρίσκονται εκεί στο δόφραγμα. Αυτή τη στιγμή γίνονται εξετάσεις για να εντοπιστούν τα πρόσωπα τα οποία είχαν λάβει μέρος στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Είχαν, όπως έχουμε αναφέρει, τα πρόσωπα τους ήταν καλυμμένα με κουκούλα, όμως παρά το γεγονός αυτό γίνονται όλες εκείνες εξετάσεις για να εντοπιστούν τα πρόσωπα τα οποία ανέχονται στην συγκεκριμένη υπόθεση. Μάλιστα. Άρα, για να καταλάβουμε καλά, αυτή η διαμαρτυρία δεν είχε δηλωθεί, δεν είχαν πει, δεν είχαν ή ήταν μέρος κάποιας διαμαρτυρίας που ήταν ήδη δηλωμένη ότι θα γινόταν? Φαίνεται ότι δεν είχε δηλωθεί. Εμείς σε οποιασδήποτε εκδηλώσεις είτε μας ενημερώνουν οι διοργανωτές, είτε όχι, που φαίνονται και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αστυνομία προβαίνει στην διενέργεια και στη σύσταση ομάδων όπου βρίσκονται στα συγκεκριμένα σημεία, πάντοτε για σκοπούς ασφάλειας και για αποτροπή τυχών επεισοδίων. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξε ούτε προειδοποίηση, ούτε ενημέρωση της αστυνομίας, αλλά και ούτε οποιαδήποτε είχαμε εντοπίσει οποιαδήποτε ανάρτηση, ώστε να είχαμε υπόψη μας τη συγκέντρωση των προσωπών αυτών. Η πορεία που ξεκίνησε, κύριε Ανδρέου, όταν ξεκίνησε η πορεία αυτή, έγινε αντιληπτή στο ξεκίνημα της εννοώ από την αστυνομία? Ναι, όπως έχω πει, εμείς είχαμε ενημερωθεί με πληροφορία η οποία είχαμε λάβει 20 λεπτά προηγουμένως, όπου είχαν εντοπιστεί κάποια πρόσωπα τα οποία είχαν μαζευτεί σε συγκεκριμένη τοποθεσία, σε παρακείμενη περιοχή και πορεύονταν προς το συγκεκριμένο σημείο. Από εκεί και πέρα είχαμε πλέον οργανωθεί και είχαμε προσπαθήσει να συγκεντρώσουμε κάποια μέλη μας ώστε να μεταβούν στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά δεν προλάβατε να αντιδράσετε για τέτοιου είδους περιστατικά. Ακριβώς. Και δεν είχαμε προβεί, γιατί είχα δεχτεί κάποιες άλλες ερωτήσεις, οποιαδήποτε σύλληψη. Γιατί αντιλαμβάνεστε, υπό τις περιστάσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε σε τέτοια ενέργεια, λόγω και των μελών μας που βρίσκονταν εκεί, ο αριθμός ο οποίος ήταν μειωμένος, αλλά και τα πρόσωπα τα οποία ήταν σε μεγάλο αριθμό τα οποία έχουν συγκεντρωθεί. Όμως να αναφέρω ότι υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σήμερα έχω ήδη μιλήσει και με τους ανακριτές της υπόθεσης, το ΤΑΕ Αμοχώστου, που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση και ενδεχομένως να υπάρξουν και κάποια αποτελέσματα. Σας ζητούν πάντως και όλα τα κόμματα που είχαμε εδώ, ζητούν από την αστυνομία έτσι ώστε να γίνουν καταγγελίες και συλλήψεις για τέτοιου είδους επεισόδια τα οποία τα καταδίκασαν και βεβαίως τα καταδικάζετε και εσείς από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι ακριβώς. Εμείς δεν χρειάζεται οποιαδήποτε προτροπή για να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους διενέργεια υπόθεσης. Έχουμε ήδη ξεκινήσει απόψες. Τα μέλη μας έχουν προχωρήσει και προσπαθούν να εντοπίσουν με διάφορους τρόπους, είτε από πληροφορίες είτε με κάποιους άλλους τρόπους, τα στοιχεία των προσωπών τα οποία ενδεχομένως έχουν λάβει μέρος στην παράνομη αυτή συγκέντρωση. Μάλιστα.